Εκείνο το οποίο ζητήσατε ουσιαστικά και το έχετε βάλει σαν θεματολογία για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε με κάποιο τρόπο κάποιους δείκτες οι οποίοι να μας δίνουν την πρόγνωση της πορείας ενός αρρώστου με καρκίνο. Αν θα εξελιχθεί, αν θα υποτροπιάσει, το τι θεραπείες θα πρέπει να κάνει. Στην ουρολογία, λοιπόν, αργήσαμε λιγάκι, αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη ομπολογία. Και έχουμε όμως σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, πράγματα στη διάθεσή μας. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά για την πρόγνωση της πορείας, γιατί τη χρειαζόμαστε, γιατί το ένα πράγμα έχει να κάνει με την ύπαρξη πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών. Το ζούμε καθημερινά αυτό το πράγμα και ότι όταν έχουμε να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο, πρέπει να έχουμε και κάποια κριτήρια με τα οποία θα διαλέξουμε. Και επίσης εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι απέναντί μας ο άρρωστος ζητάει, πες μου ποσοστά γιατρέ μου, το τι θα έχω αν κάνω αυτό, αν θα κάνω το άλλο, αν θα κάνω το άλλο. Αυτό λοιπόν η διαδικασία του shared decision making που έχει επικρατήσει πλέον στη σύγχρονη ιατρική και κυρίως στην ογκολογία, είναι εντελώς απαραίτητο να στηρίζεται και πάνω σε κάποια αντικειμενικά στοιχεία. Αντικειμενικά λοιπόν, αντικειμενικά λοιπόν στοιχεία και όχι να αρχίσουμε να παίζουμε την ωραία τσιγκάνα εκεί πέρα και να λέμε να μας πει η κρυστάλλινη σφαίρα το τι θα απαντήσουμε στον άρρωστο σε αυτό το πράγμα. Ή από την άλλη μεριά να αρχίσουμε να ρίχνουμε κορώνα γράμματα. Και αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία μπορούν να πάρουν τέτοιου είδους μορφή, να βάλουμε δηλαδή εδώ πέρα μια σειρά από παραμέτρους που θα μας δώσουν τελικά ένα σκορ με το οποίο θα πούμε ότι κοίταξε να δεις, έχεις τόσες πιθανότητες να ζήσεις 5 χρόνια έχοντας μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου σου. Ή να αναπτυχθούν και κάποια πράγματα που είναι οι calculators πλέον, έτσι, οι υπολογιστές κινδύνου που μπορούν με πάλι βάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά να μας δώσουν κάποια νούμερα στα οποία να έχουμε πιο αντικειμενικές μετρήσεις. Έτσι, αυτό είναι το ουσιαστικό. Αν λοιπόν τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα, ας δούμε τους καρκίνους του ουροπιογεννητικού. Ξεκινώντας από τον ουροθυλιακό καρκίνο, υπάρχουν μια σειρά από νομογράμματα. Δεν θα καθίσουμε να τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα. Σας έχω βάλει εκεί επάνω το site στο οποίο μπορεί κανείς να μπει. Το Fox Chase Cancer Center είναι εκείνο το οποίο τα έχει μαζέψει όλα τα νομογράμματα τα οποία κυκλοφορούν. Εκείνο το οποίο ισχυρίζομαι σήμερα είναι ότι ιδιαίτερα στην ιδιωτική ιατρική του ιδιωτικού ιατρίου ισχυρίζομαι ότι τέτοιου είδους εργαλεία κάνουν καλό. Κάνουν καλό στον γιατρό, κάνουν καλό στον άρρωστο. Δίνουν στον γιατρό την ευκαιρία να κουβεντιάσει ακόμα καλύτερα με τον άρρωστό του. Και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στην κλινική μου προσπαθώ να πείσω τους νεότερους συναδέλφους που ειδικεύονται να συνηθίσουν να τα χρησιμοποιούν. Να γίνει μια δεύτερη φύση για αυτό το πράγμα, διότι με αυτόν τον τρόπο νομίζω πως και ο άρρωστος ο ίδιος εκτιμά ιδιαίτερα ότι κάποιος ασχολήθηκε παραπάνω με την περίπτωσή του με αυτό το πράγμα και τα έχει βγάλει τα νούμερα τα οποία χρειάζεται να ξέρει για αυτή την ιστορία. Εκείνο το οποίο μπαίνει τώρα σε επίπεδο βιοδικτών, γιατί εδώ πέρα να το εξειδικεύουμε λιγάκι, φαίνεται ότι στον ουροθυλιακό καρκίνο τα πράγματα αλλάζουν αρκετά σημαντικά. Σε επίπεδο τώρα προσδιορισμού γονιδίων. Τα γονίδια αυτά τα οποία, για παράδειγμα, είναι ένα πάνελ από 12 γονίδια, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα χαρακτηρισμού, περαιτέρω χαρακτηρισμού ενός καρκίνου που δεν είναι μειοδιαιθητικός και να μας δώσουν την πιθανότητα εξελιξιμότητας της νόσης αυτών των άρρωστων. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτούς που είναι πολύ χαμηλού κινδύνου όσον αφορά τη μοριακή έκφραση αυτών των γονιδίων σε σχέση με αυτούς που είναι υψηλού κινδύνου. Και όταν βέβαια
μάλλον κάτι τρέχει με, το, με την μπαταρία αυτό του, του δείκτη. Όταν το ενσωματώσουμε, σας θυμίζω ότι το διαθέσιμο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα νομογράμματα της QRTC, έτσι που μπορούμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα ενός μη μυοδυθητικού καρκίνου είτε να εξελιχθεί σε μυοδυθητικό είτε να υποτροπιάσει. Αν λοιπόν σε αυτό το νομόγραμμα της εξελιξιμότητας προσθέσουμε και αυτόν τον γονιδιακό προσδιορισμό με αυτά τα 12 γονίδια, τότε αυξάνει σημαντικότατα πολύ η δυνατότητα αυτού του νομογράμματος της CRTC να μας δώσει καλύτερες πληροφορίες για την εξελιξιμότητα της νόσου. Ευχαριστώ. Πρόπερση στο συνέδριο της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας παρουσιάστηκαν και κάποια άλλα δεδομένα τώρα που έχουν να κάνουν με τον μυοδιαιθητικό καρκίνο. Ένα πολύ σημαντικό ερωτηματικό είναι ο μυοδιαιθητικός καρκίνος σε τι είδους φάρμακα θα ανταποκριθεί στην πλατίνα. Κλασική ιστορία για αυτό το πράγμα. Μήπως έχει κύτταρα τα οποία δεν έχουν μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν να επιδιορθώσουν το DNA. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε φάρμακα του τύπου της πλατίνας, τα οποία τι κάνουν, σπάνε το DNA, θα έχουμε αποτελέσματα. Η μεγάλη ιστορία λοιπόν της εισαγωγικής ή νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας. Μας τρώνε οι ογκολόγοι ότι πριν κάνετε κυστεκτομή, να κάνετε την neoadjuvant χημειοθεραπεία. Μα η εμπειρία μας λέει ότι υπάρχουν ένα σωρό άρρωστοι οι οποίοι δεν θα ανταποκριθούν σε αυτή τη χημειοθεραπεία και θα έρθουν να τους χειρουργήσουμε και θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν προηγουμένως. Άρα χρειαζόμαστε ένα στιβαρό εργαλείο για να πούμε να ξεχωρίσουμε αυτούς από τους άλλους. Φαίνεται λοιπόν ότι δειλά-δειλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να προσδιοριστεί ένα πάνελ γονιδίων τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν την κατάσταση αυτή, και αυτή τη στιγμή βέβαια τρέχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πρωτόκολλα εκείνα, προοπτικές κλινικές δοκιμές, στις οποίες προσδιορίζονται τα γονιδιακά πάνελ, τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν δυνητικά, να μας πούνε κάποια δεδομένη στιγμή ότι όποιος εκφράζει αυτά τα γονίδια θα ανταποκριθεί στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ενώ ο άλλος δεν θα ανταποκριθεί. Είναι αυτά τα πράγματα, νομίζω πως είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική ιστορία, και βέβαια όλα αυτά περνάνε και στο επίπεδο της εμπορικής εκμετάλλευσης, και υπάρχει ήδη, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το περίφημο Decipher Test, το οποίο είναι διαφορετικό εννοείται από εκείνο του προστάτη που θα πούμε μετά, και στο οποίο ουσιαστικά τι γίνεται, κατατάσσει, θυμηθείτε αυτήν την, όχι, κατατάσσει τον καρκίνο της κύστεως σε διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Θυμηθείτε, τα επόμενα χρόνια δεν θα μιλάμε παρά μόνο κατατάσσοντας τον καρκίνο του ουροθυλίου, γενικώς luminal infiltrated basal και basal cloud in low. Είναι η καινούργια ιστορία που έρχεται και η οποία ουσιαστικά προσδιορίζει και την ανταπόκριση των καρκίνων αυτών στις επόμενες θεραπείες που έχουν να ακολουθήσουν. Έτσι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία, και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνεται εμπορικά η απάντηση, ότι κοίταξε να δεις, εσύ κατά 93% ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, άρα τα χαρακτηριστικά σου είναι τέτοια που επιβάλλουν την άμεση κυστεκτομή και όχι την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, διότι τα κύτταρα αυτά δεν έχουν την ευαισθησία που χρειάζεται για να ανταποκριθούν καλά στην πλατίνα, για παράδειγμα. Αν πάμε τώρα στο νεφροκυθαρικό καρκίνωμα, πάλι έχουμε μια σειρά από νομογράμματα που μπορούν να ξεκινήσουν από το αν είναι καλοήθεια ή κακοήθεια μια απεικονιστική βλάβη η οποία φαίνεται, και να φτάσει μέχρι και τον υπολογισμό της επιβίωσης μετά από τη ριζική νεφρεκτομή. Δεν θα σταθούμε σε αυτά. Να σκεφτούμε τα ερωτηματικά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει είναι ότι χειρουργείται έναν καρκίνο του νεφρού και βγαίνει ότι έχει διήθηση του περινεφρικού λίπους, για παράδειγμα. Έτσι. Ένα διευκοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι Furman Grade 4 και το οποίο έχει και διήθηση του περινεφρικού λίπους. Κατευθείαν χτυπάει ένα καμπανάκι, τι γίνεται με αυτόν τον άρρωστο. Έτσι. Έχει γίνει πλήρης όμως χειρουργική εκτομή, οι λεμφαδένες δεν ήταν ψηλαφυτοί τίποτα, πήρατε και ένα δείγμα από την νεφρική πύλη και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα.
Ξέρουμε όμως ότι αυτοί οι όγκοι δυνητικά έχουν μεγάλη πιθανότητα να υποτροπιάσουν και να δώσουν και μεταστάσεις. Και μπαίνουν τώρα με τα καινούργια φάρμακα τα ερωτηματικά εάν χρειάζεται ή όχι επικουρική θεραπεία. Μεγάλο θέμα. Και πιέζουν και οι εταιρείες από την άλλη μεριά με τα φάρμακα αυτά σε όλες τις κλινικές δοκιμές. Ένα άλλο ερωτηματικό το οποίο υπάρχει είναι πρωτοδιάγνωση μεταστατικού καρκινώματος του νεφρού. Θα προχωρήσει κανείς σε κυταρομοιωτική χειρουργική ή θα πάει να κάνει πρώτα την οποιαδήποτε θεραπεία τη στοχευμένη και μετά βλέποντας και κάνοντας. Έχουμε τρόπο να προβλέψουμε. Ναι. Τι θα κάνουμε. Το ακροατήριο. Νομίζω πως όλα αυτά τα ερωτηματικά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πουθενά τεκμηριωμένες απόψεις, το να έχουμε τη γνώμη, αν θέλετε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πόσοι κάνουν κυταρομοιωτική, είναι υπέρ στο νεφρό? Σε μεταστατικό καρκίνο του νεφρού, ρωτάει ο κ. Χατζηχρήστου, να προχωρήσετε και να κάνετε εσείς κυταρομοιωτική νεφρεκτομή. Πριν από τη θεραπεία, ναι. Νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί ο άρρωστος σε κλινικό πρωτόκολλο, αν υπάρχει. Κυταρομοιωτικής, δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι έτρεχε μια ολόκληρη κλινική δοκιμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Τα είχαμε τα δεδομένα. Και ξαφνικά ακούσαμε στο τελευταίο συνέδριο το πανευρωπαϊκό και οι ογκολόγοι μας πιέζαν κάντε κυταρομοιωτικές νεφρεκτομές και ούτω καθεξής και ανακοινώθηκε στο ΆΣΚΟ του 2018 και ήρθαν και μας τάπανε και στο συνέδριο το ευρωπαϊκό ότι της Καρμίνα, γιατί έτσι λεγόταν η κλινική δοκιμή αυτή που εξέταζε αν θα πρέπει να γίνεται πριν ή μετά η κυταρομοιωτική νεφρεκτομή, ότι έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν το ξεκινήσουμε με τα φάρμακα πρώτα. Λοιπόν, ναι, δημοσιευμένη και πρόσφατα, νομίζω προχθές τώρα, δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine συγκεκριμένη μελέτη. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα. Αλλάζοντας τα δεδομένα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την απάντηση, έχουμε έναν βιοδείκτη που να μας δείξει ποιος είναι υποψήφιος όντως να κάνει κυταρομοιωτική χειρουργική και μετά να πάρει θεραπεία. Και βέβαια όταν έρχεται να πάρει θεραπεία πρώτης, δεύτερης, τρίτης γραμμής, συνδυασμού, θα τα ακούσουμε όλα αυτά τις τρέλες να γίνονται σε αυτή την ιστορία, υπάρχουν δείκτες που μας λένε ότι είναι καταλληλότερος για αυτό το φάρμακο ή το β' φάρμακο ή για το συνδυασμό ευθύς εξ αρχής. Άρα λοιπόν αυτά είναι ερωτηματικά στα οποία έρχονται να μας απαντήσουν οι βιοδείκτες. Και αν δείτε δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε εμείς, διότι εμείς ως ουρολόγοι δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είναι τα metabolomics, τα proteomics, τα transcriptomics και ούτω καθεξής σε omics. Είναι όλα τα omics σε αυτή την ιστορία που αφορούν τη μεταβολική έκφραση, τον τρόπο του μεταβολισμού, έτσι. Ούτε οι ογκολόγοι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Τα ξέρουν οι βασικοί επιστήμονες. Εμείς κάποια δεδομένη στιγμή όμως θα έχουμε κωδικοποιημένες τις πληροφορίες ότι ο καρκίνος του νεφρού δεν είναι μόνο ένα διαυγοκυταρικό καρκίνωμα φούρμα grade 2 ή 3, αλλά έχει και δείκτη 1, 3, 5, 10, το οποίο τον κατατάσσει σε μια κατηγορία. Έτσι, εντελώς διαφορετική από αυτή την. Να είμαστε προετοιμασμένοι λοιπόν ότι την κατηγοριοποίηση, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη σταδιοποίηση μόνο, την κατηγοριοποίηση των καρκινωμάτων του νεφρού θα το δούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο τα άμεσα επόμενα χρόνια. Το τονίζω, τα άμεσα επόμενα χρόνια. Και εκείνο λοιπόν το οποίο είχαμε πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή ουσιαστικά, ανακοινώθηκε η πρώτη μελέτη, η ESTRAC, η οποία τι έδειξε? Έδειξε ότι σε αυτούς τους high risk που λέγαμε προηγουμένως για υποτροπή, για μετάσταση μετά την αρχική αντιμετώπιση, που δεν είχαμε μεταστατικό καρκίνο, αλλά που είχε τοπική επέκταση ο όγκος, ότι αν τους δώσουμε, λέει, sunitinib άμεσα μετά από το χειρουργείο για 1 ή 2 χρόνια, ότι αυτοί έχουν μικρότερο κίνδυνο να υποτροπιάσουν και να αναπτύξουν μεταστάσεις και επίσης ότι έχουν καλύτερη επιβίωση. Μα είναι απλές θεραπείες η θεραπεία με το sunitinib, για παράδειγμα. Δεν έχει καθόλου παρενέργειες. Έχει και παραέχει παρενέργειες. Άρα λοιπόν, μήπως έχουμε κάποιο τρόπο
να έχουμε διοδείκτες που θα μας πούνε ότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα ανταποκριθούν σε αυτή τη θεραπεία. Και προς τιμήν τους λοιπόν αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτή την κλινική μελέτη, από όλους τους δείκτες αυτούς, το PD-L1, τα CD4, λεμφοκύτταρα, τα CD8 και τα CD68, το PD-L1, σας θυμίζω απλά και μόνο ότι είναι το κυρίαρχο πράγμα που θα το ακούμε στην άνοσο ογκολογία, σαν ο δείκτης εκείνος που εκφραζόμενος ή όχι, ή το μονοπάτι εκείνος το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε με την άνοσο ογκολογία και τα καινούργια πανάκριβα φάρμακα. Από όλα αυτά λοιπόν, τέλος πάντων, που μελετήσανε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά τα CD8 positive, τα λεμφοκύτταρα, ήταν εκείνα που όταν υπήρχαν στον όγκο, δείχνανε ότι θα είχαν πολύ καλύτερη ανταπόκριση αυτοί οι άρρωστοι όταν μετά θα παίρνανε σουνίτινη επικουρικά μετά από το χειρουργείο. Μια πληροφορία η οποία θα μπορέσει ίσως να χρησιμοποιηθεί. Και βέβαια πάλι, όπως είπαμε προηγουμένως για τα γονίδια εκείνα τα οποία καθορίζουν το αν μπορούν να επιδιορθώσουν το DNA τα κύτταρα, πάλι και τα γονίδια τα οποία έχουν σχέση με τον κυταρικό κύκλο και το ρυθμό πολλαπλασιασμού, πλέον θα εμφανιστούν και σε επίπεδο εμπορικό και είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό το 16 γονίδια που μπορεί πλέον να διαχωρίσει, να κατηγοριοποιήσει τους αρρώστους εκείνους οι οποίοι θα έχουν καλύτερη ανταπόκριση στην επικουρική θεραπεία. Και σας θυμίζω επίσης το συγκεκριμένο νομόγραμμα, το οποίο αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό να χρησιμοποιείται όταν έχουμε ογκολογικό συμβούλιο που κουβεντιάζουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Τα περιστατικά εννοούσα για το μεταστατικό καρκίνο του νεφρού, για να πούμε και να συμφωνήσουμε με τους ογκολόγους ποια περιστατικά θα χειρουργήσουμε όσον αφορά την κυταρομοιωτική χειρουργική και ποια όχι. Αν λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία που να έχει 4, 5 ή 6 παράγοντες κινδύνους από αυτούς που βλέπουμε εδώ πέρα, τότε αυτά τα περιστατικά δεν είναι για χειρουργείο, για κυταρομοιωτική χειρουργική. Ευθύς εξ αρχής. Δεν μιλώ καθόλου για το τεχνικό κομμάτι, αν είναι χειρουργήσιμος αυτός ο όγκος ή όχι, έτσι. Αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι χειρουργήσιμος, να τον βλέπεις και να μην είναι χειρουργήσιμος. Μιλώ για τις περιπτώσεις εκείνες που λέμε ότι τεχνικά ναι, θα μπορούσαμε να το επιχειρήσουμε το χειρουργείο αυτό, αλλά έχει νόημα. Άρα λοιπόν, σε αυτή στην περίπτωση, το να πάρουμε τις πληροφορίες από το πινακάκι αυτό και να το κουβεντιάσουμε στο Ογκολογικό Συμβούλιο και να πάρουμε σωστά τις αποφάσεις μας είναι εντελώς απαραίτητες. Στον καρκίνο του όρχη υπάρχουν και τα νομογράμματα για το αν θα ανταποκριθεί στη χημειοθεραπεία με πλατίνα, για παράδειγμα, ή την επιβίωση του μη σεμινοματώδης όγκους. Το κομμάτι όμως που αυτή τη στιγμή ίσως είναι το πιο ζεστό από όλα είναι το κομμάτι του καρκίνου του προστάτη με τους βιοδείκτες. Και εκείνο το οποίο άλλαξε στα guidelines του 2018, έτσι, αυτό ήταν μια εντυπωσιακή αλλαγή και προσθήκη σε αυτό το πράγμα, είναι το πρώτο μεγάλο ερωτηματικό, είναι πώς να αποφύγουμε τις μη απαραίτητες βιοψίες. Έχει ξεκινήσει επιτέλους ο προβληματισμός ότι η βιοψία του προστάτη δεν είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να το κάνουμε σε όλους τους αρρώστους, απλά και μόνο επειδή αυξήθηκε λίγο το PSA τους. Έτσι. Μέχρι να έχουμε καλύτερα πράγματα, σιγά σιγά βγαίνουνε. Και λέει τώρα πλέον η αντίστοιχη επιτροπή της ουρολογικής εταιρείας ότι για να πάρουμε την απόφαση αν θα προχωρήσουμε ή όχι σε βιοψία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους διάφορες υπολογιστές κινδύνου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεστ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την απεικόνηση. Απεικόνηση με την έννοια της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας βέβαια. Και αυτό έχει strong recommendation. Και ήτανε από τις λίγες αλλαγές στο κομμάτι του καρκίνου του προστάτη που παρουσιαστήκαν στα φετινά guidelines. Σας έχω βάλει αυτούς τους risk calculators, που πάλι είναι πάρα πολύ εύκολο και προσβάσιμοι από το ιατρείο, που μπορεί κανείς, και αυτοί οι risk calculators σε πού έχουν βασιστεί, στις μεγάλες μελέτες screening.
Το πρώτο, η πρώτη μεγάλη PCPT στην Αμερική, ο δεύτερος calculator από, το ευρωπαϊκό screening trial και μετά υπήρχε και ένας άλλος που αναπτύχθηκε από μια τοπική μελέτη που έγινε στον Καναδά. Εύκολα προσβάσιμα που μπορεί να προσδιορίσει τον κίνδυνο να έχει καρκίνο του προστάτη κάποιος άνδρας, ο οποίος έρχεται στο ιατρείο μου, βάζοντας τα αντίστοιχα εκεί πέρα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα τις άλλες δοκιμασίες, δηλαδή τον Prostate Health Index. Prostate Health Index υπολογίζει μια σειρά από ισομορφές του PSA, έτσι. Ένας άλλος δείκτης, το 4K που αναπτύχθηκε στο Στοκχόλμη. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι καλύτερα από εκείνο το οποίο είχαμε προηγουμένως, που ήταν η αναλογία του ελεύθερου προς το ολικό PSA που υποτίθεται μας κατήφθηνε ότι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε βιοψία. Είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Όχι ακόμα, θα είναι. Εκείνο το οποίο είναι ερωτηματικό, ποιο θα είναι το κόστος για αυτή την ιστορία. Το οποίο κόστος σε όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα και θα σας πω, νομίζω πως πρέπει να το έχουμε κυρίαρχα στο μυαλό μας, διότι μπορεί να δούμε τα έξοδα για τον καρκίνο του προστάτη να παίρνουν μια μορφή απίστευτης και νοστιβάδας. Γιονύση, θα είναι σε επιλεγμένα συγκεκριμένα εργαστήρια, δεν θα είναι ευρέως? Σίγουρα το να έχει κανείς να πάρει την επιστοποίηση ότι μπορεί να τα κάνει. Καλά, τα 4K και το Prostate Health Index, μην νομίζετε, είναι μια απλές εξετάσεις αίματος. Δεν θα χρειάζονται φοβερά εξειδικευμένα εργαστήρια. Τα κλασικά εργαστήρια που κάνουν τώρα τις μετρήσεις PSA θα μπορούν να τα κάνουν. Αυτά είναι πολύ απλά. Έτσι, δεν έχουμε πάει στα πιο σύνθετα, στα γονιδιακά ακόμα. Μιλώ για αυτές τις ιστορίες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι μεταξύ τους δεν έχουν συγκριθεί ακόμα για να ξέρουν ποιο από όλα είναι το καλύτερο σε αυτό το πράγμα. Έτσι, όπως μας τα λέει και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι δείκτες, τους οποίους ήδη είναι διαθέσιμοι εδώ το PSA3. PCA3 είναι διαθέσιμο εδώ και χρόνια, ενώ το Select MDX έχει έρθει πολύ πρόσφατα. Πώς γίνονται, είναι οι σύλλογοι. Ναι, ωραία. Η συλλογή ούρων μετά από μάλαξη του προστάτη. Και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων αντιγόνων. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε εμείς απ' έξω και να κατοτάφει τα πράγματα. Έχουν εφαρμογή αυτά τα τεστ σε αυτή την ιστορία? Έχουν καλές πληροφορίες. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούμε να πούμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ότι έχουν πραγματικά καλές πληροφορίες. Και αν θα μπορούσε κανείς να κάνει τη σύγκριση μεταξύ των δύο, το Select MDX μάλλον είναι πολύ καλύτερο από το PCA3. Τα έχει ανακαλύψει ο ίδιος άνθρωπος, έτσι, ο Τζακ Σάλκεν από το Nijmegen. Απλά και μόνο είδε τις αδυναμίες που είχε στην πρώτη ιστορία και στο καινούριο τα ενσωματώσανε και τα κάνανε πολύ καλύτερα. Εκείνο λοιπόν που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι για την απόφαση για την αρχική βιοψία δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να μας βοηθήσουν. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι για την επαναληπτική βιοψία. Κάνουμε μια βιοψία, είναι αρνητική. Το PSA παραμένει σταθερά ψηλό ή και μεγαλώνει, άρα παραμένει η ανάγκη να πιστοποιήσουμε έχει ή δεν έχει καρκίνο ένας άνθρωπος. Πιο δύσκολο ακόμα πρόβλημα από το προηγούμενο. Φαίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ότι το να χρησιμοποιήσουμε τον Prostate Health Index ή το PCA3 ή το Select MDX ακόμα δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες οι οποίες να είναι αποφασιστικές τελικά και επίσης να είναι cost effective. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο γονιδιακό τεστ, το Confirm MDX, το οποίο τι κάνει, σου λέει, κοίταξε να δεις, ναι μεν εσύ πήρες από μια περιοχή που είναι και ήταν αρνητική η βιοψία σου, εγώ όμως προσδιορίζω κάποιους δείκτες σε αυτή την περιοχή οι οποίοι βρίσκονται στην άλλο, στην περιφέρεια της ύπαρξης του καρκίνου, άρα σου προσδιορίζω την πιθανότητα να υπάρχει καρκίνος και απλά και μόνο τον είχες τσιμπήσει εσύ σε αυτή τη βιοψία. Είναι λοιπόν μια
πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, αλλά ακόμα η αντίστοιχη επιτροπή τι μας λέει, given the limited available data, no recommendation can be made regarding its routine application. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά επιλέξει τα περιστατικά στα οποία θα πάμε να κάνουμε αυτή την ακριβή εξέταση. Και βέβαια μετά αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε διαγνώσει καρκίνο του προστάτη σε έναν άνθρωπο και του κάνουμε κάτι. Μια σειρά από νομογράμματα με τα οποία μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας σε επίπεδο νομογραμμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου που έχει ο άρρωστος. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πριν φτάσουμε να αποφασίσουμε για κάτι που είναι θεραπευτικό, ότι είναι ριζικό, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση μήπως είναι αυτός ο άρρωστος υποψήφιος για ενεργό επιτήρηση. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τέτοια. Και βέβαια, νομίζω πως είναι ένα φοβερό ερωτηματικό, το οποίο όταν μιλάμε στην πραγματική ζωή, στην Ελλάδα, είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των ουρολόγων που θα βάλουν μια τέτοιου είδους κουβέντα με τον άρρωστο. Όμως, νομίζω πως από την άλλη μεριά αυξάνεται το ποσοστό των αρρώστων που από μόνοι τους διαβάζουν, ενημερώνονται και έρχονται και ρωτάνε μήπως να μην κάνω τίποτα γιατρέ μου και να δούμε το τι γίνεται. Είναι λίγο μπλεγμένη όλη η ιστορία, αλλά αν το περιορίσουμε στο κομμάτι το αυστηρά επιστημονικό και δεν βάλουμε τον επαγγελματισμό μέσα, υπάρχουν ένα σωρό περιπτώσεις που έχουμε το πρόβλημα αν θα πάει για ενεργό επιτήρηση ή όχι ο άρρωστος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα μοριακά τεστ, εδώ πέρα προσθέστε ακόμα άλλο ένα από κάτω που είναι το DECIFER που συμπλήρωσε κάποιες μελέτες που αφορούσαν τη δυνατότητα να γίνει σε βιοπτικό υλικό, διότι εκεί ήταν το πρώτο και αρχικό πρόβλημα. Φτάνει το βιοπτικό υλικό στη βιοψία με βελόνι για να γίνουν σωστά και καλά και αξιόπιστα αυτές οι εξετάσεις. Ήταν το πρώτο ερωτηματικό που έπρεπε να απαντήσουν όλες αυτές οι καινούργιες διαγνωστικές δοκιμασίες. Έχουμε λοιπόν για το Oncotype και έχουμε το Prolaris. Κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, έτσι. Δεν γίνονται στην Ελλάδα, τα παίρνουν και τα στέλνουν σε κεντρικά εργαστήρια στις ΗΠΑ όλα αυτά. Να λοιπόν η απάντηση την οποία θα πάρει κανείς αν θα δώσει τη βιοψία, τους κύβους παραφήνης δηλαδή από την βιοψία του προστάτη σε έναν άρρωστο, ο οποίος τον έχει κατατάξει μέσα με τα κριτήρια σε low risk ή very low risk αν χρησιμοποιήσει και τις NCCN τα κριτήρια και είναι το ερωτηματικό είναι πραγματικά low risk ένας άρρωστος με βάση τα κριτήρια που έχει για τον Gleason score και, και το πόσες κομμάτια από τις βιοψίες είναι διηθημένα και το τι Gleason score έχει κλπ. Μα είναι το ερωτηματικό. Έρχεται λοιπόν αυτή η εξέταση, μιλώ τώρα για το Oncotype, το οποίο δίνει ένα score, αυτό είναι το Global Prostate Score, που λέει ότι αυτό σε τι αντιστοιχεί. Αντιστοιχεί σε τι πιθανότητες έχει αν κάνει ριζική προστατεκτομή, προσέξτε το έτσι, αν κάνει ριζική προστατεκτομή, τι πιθανότητες έχει να έχει έναν καρκίνο ο οποίος είναι επιθετικότερος. Είναι δηλαδή χειρότερου παθολογοανατομικού σταδίου και είναι χειρότερου Gleason score σε αυτή την ιστορία. Άρα λέει εδώ πέρα και επίσης υπολογίζει και την πιθανότητα θανάτου για τα επόμενα 10 χρόνια. Πιθανότητα θανάτου λοιπόν λέει λιγότερο από 1%, μετάσταση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια 1%, adverse pathology που βάζει το στάδιο και το Gleason σε αυτή την ιστορία 22%. Δεν μας λέει τίποτα άλλο. Έτσι, μας λέει αν γινόταν ριζική προστατεκτομή τι θα μπορούσε να ήταν δυνητικά, τι πιθανότητες ήταν για αυτή την ιστορία. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή το τι μας λέει κάθε εξέταση για αυτό το πράγμα. Στο Prolaris είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Κατά τάση αν είναι λιγότερο ή περισσότερο επιθετικός δίνει την πιθανότητα θανάτου και αν σου λέει ανήκεις σε αυτή την γκρίζα περιοχή μπορείς να ακολουθήσεις το πρωτόκολλο για active surveillance για αυτό το πράγμα.
Και το καινούριο το Decipher είναι ότι θα βάλει εάν είσαι low risk ή high risk και θα σου δώσει πάλι τα δεδομένα αν έκανες ριζική προστατεκτομή, σε ποια κατάσταση θα βρισκόσουν. Έτσι, αν είχες high grade disease ή όχι, εδώ πέρα 12,5%, ποια θα ήταν η πιθανότητα για τη μετάσταση και για την θνησιμότητα. Κατ' ουσίαν δηλαδή είναι περίπου τα ίδια πράγματα τα οποία θα έδινε και το Oncotype. Όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί το ερωτηματικό και θα βγουν κι άλλα, έτσι δεν είναι ότι είναι. Αυτά είναι τα τρία τα οποία υπάρχουν τώρα. Έχει υπάρξει κάποια σύγκριση μεταξύ τους? Η απάντηση είναι όχι. Απλά και μόνο προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν της AUA το συνέδριο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια εντελώς χαζά δομημένη μελέτη, αλλά είναι η μοναδική η οποία παρουσιάζει τα τρία αυτά τεστ να έχουν γίνει στους ίδιους ανθρώπους. Και δεν θέλω να σας μπλέξω με όλη αυτή την ιστορία, γιατί από μεθοδολογικής πλευράς δεν ήταν καλή δουλειά, καθόλου καλή δουλειά. Αλλά μετά δώσανε και συνέντευξη τύπου, διότι όλα αυτά τα πράγματα, πλέον η ιστορία του Active Surveillance παίρνει πολύ μεγάλο ρόλο γενικότερα. Και εκείνο το οποίο δήλωσε ο κύριος μελετητής αυτής της ανακοίνωσης, είπε ότι εγώ δυσκολεύομαι, λέει, να βγάλω αποτέλεσμα για το πώς θα χρησιμοποιήσω αυτά τα τεστ, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δίνανε πληροφορία ότι θα έπρεπε να παραμείνει στην ομάδα που ήταν low risk και σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο άρρωστος με το άλλο τεστ έβγαινε στη high risk ιστορία και ότι έπρεπε να κάνει ριζική προστατεκτομή. Δηλαδή τα πράγματα είναι αρκετά μπλεγμένα ακόμα, με αποτέλεσμα αυτή τη δεδομένη στιγμή οι δύο μεγάλες εταιρείες, η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική, λένε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν αυτά τα τεστ για τη λήψη απόφασης για την ενεργό επιτήρηση. Δεν αποκλείουν ότι μπορεί να δώσουν στο μέλλον, ότι απλά και μόνο επισημαίνουν ότι χρειάζονται πολύ καλύτερες μελέτες για αυτό το πράγμα. Και ένα κυρίαρχο που θα σας πω είναι ότι θα πρέπει να γίνουν οι μελέτες αυτές προοπτικά σε πληθυσμούς που ευθύς εξ αρχής έχουν αποφασιστεί ότι θα κάνουν active surveillance. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το πάρει κανείς λογικά. Όχι αν θα έκανα ριζική προστατεκτομή, τι θα έκανα. Έχω μια τεράστια ομάδα ανδρών που αποφασίζω να τους βάζω σε active surveillance. Και το κυριότερο επίσης είναι, θα παραμένουν ίδια αυτά τα τεστ στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας? Δηλαδή, αν κάνω το ίδιο τεστ σε μια καινούργια βιοψία μετά από 2 χρόνια, θα έχει την ίδια τιμή ή θα έχει διαφοροποιηθεί? Και βέβαια, από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια είναι ότι αυτά τα τεστ θα είναι ουσιαστικά συμπληρωματικά με άλλα πράγματα και κυρίαρχα την απεικόνηση και κυρίως την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Το NCCN είναι ένας οργανισμός που, να έχουμε υπόψη μας, όσοι ασχολούνται με την ογκολογία το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, ότι για λόγους ιατρονομικούς βάζει οτιδήποτε καινούριο βουρ μέσα για να μην υπάρχει πρόβλημα για αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει ή δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν δεν είναι οργανισμός εκείνος τον οποίο θα τον εμπιστευτεί κανείς απόλυτα με την έννοια να πάρει αποφάσεις. Έτσι σας το λέω αυτό το πράγμα. Μετά έχουμε χειρουργήσει κάποιον και λέει είναι τα τρία σε και είναι ένα γκλίζον 8. Θα κάνουμε κατευθείαν ακτινοθεραπεία ή όχι? Αυτοί που με ελαφρά την καρδία θα αποφασίσουν άμεσα ακτινοθεραπεία, νομίζω πως κάνουν πολύ κακή ιατρική, κατά την γνώμη μου. Χρειάζονται να έχει κανείς πιο πολλές πληροφορίες για να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση για την επικουρική ακτινοθεραπεία μετά από το ριζικό χειρουργείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα τα ίδια που είπαμε προηγουμένως, έτσι, τον Decipher και το Prolaris, έχουν δοκιμαστεί ακριβώς αυτούς τους πληθυσμούς. Εδώ πέρα έχουμε σαφέστατα πολύ πιο καλές πληροφορίες που μας διαχωρίζουν με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό εκείνους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν εξέλιξη της νόσου και άρα
θα βόλευε να κάνουμε επικουρική ακτινοθεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα εδώ πέρα από τον Decipher και το πώς στους μεν low risk δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση αν θα κάνουν salvage ή αν θα κάνουν adjuvant ακτινοθεραπεία. Low risk, όπως έχουν καταταγή με τον Decipher, έτσι. Ενώ αντίθετα, σε αυτούς που έχουν καταταγή ως high risk με τον Decipher, φαίνεται σαφέστατα η διαφορά του ότι θα ωφεληθούν εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν άμεσα την επικουρική τους ακτινοθεραπεία σε σχέση με εκείνους που θα περιμένουμε να δούμε το πότε θα τους κάνουμε την ακτινοθεραπεία στο μέλλον. Άρα λοιπόν, εδώ σαφέστατα έχουμε πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Με δεδομένο ότι, επαναλαμβάνω, ότι η άμεση ακτινοθεραπεία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω το τι εμπειρία έχει ο καθένας σας, αλλά δεν νομίζω πως η άμεση ακτινοθεραπεία είναι άμυρη προβλημάτων. Εγώ έχω δει αρκετά πολλά προβλήματα σε αυτή την ιστορία. Το ίδιο μπορεί να δει κανείς με το προλάρις, όπου δείτε ότι σε αυτή την κατηγορία που ουσιαστικά είναι η κατηγορία του χαμηλού κινδύνου με βάση το CARPA score, ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση αν θα κάνει κανείς άμεσα την ακτινοθεραπεία αν θα την κάνει salvage. Όμως αυτή η ιστορία έχει τεράστια διαφορά όταν με βάση το προλάρις δείτε αυτοί που έχουν το σκορ λιγότερο από το -1 είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη και θα πάνε πολύ καλά, ενώ εκείνοι οι οποίοι είναι με τον γκρι εδώ πέρα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν σαφέστατα μεγαλύτερη εξελιξιμότητα. Έχουν κάνει ακτινοθεραπεία οι άρρωστοι. Μπορούμε να προβλέψουμε το πώς θα πάνε μετά την ακτινοθεραπεία. Θα ρίξετε με το καλώδιο, κύριε Χατζηχρήστο, όλα, θα τα γκρεμίσετε. Μπορούμε να κάνουμε την πρόγνωση της εξέλιξης. Η απάντηση είναι ότι σαφέστατα αυτή τη δεδομένη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα, κάνοντας μοριακή δοκιμασία, να προβλέψουμε, εδώ είναι πάλι το προλάρις, το οποίο εφαρμοζόμενο σε βιοπτικό υλικό, αλλά σε αρρώστους που θα πάνε να κάνουν ακτινοθεραπεία, για το πώς θα πάνε σαν προγνωστικό δείκτη για την πιθανότητα υποτροπής της νόσου, ουσιαστικά να μας προειδεάσει εάν και πότε θα χρειαστεί να τους κάνουμε ορμονοθεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Και τελειώνω με την επιλογή της θεραπείας στο μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, ένα τεράστιο πρόβλημα που λέει και τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε χημειοθεραπεία ή θα πάμε να κάνουμε περαιτέρω ορμονικό χειρισμό χρησιμοποιώντας ενζαλουταμίδη ή αμπυρατερόνη. Ποιοι θα ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτή την ιστορία. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα περίφημα splice variants του ανδρογονικού υποδοχέα. Η καινούργια τελευταία μεθοδολογία για τη μέτρησή τους στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, στο περιφερειακό αίμα, φαίνεται ότι ξεπερνάει τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί αρχικά με τον προσδιορισμό τους στους ιστούς, διότι εκεί λίγο τα είχαμε μπλέξει τα πράγματα. Είναι δουλειά που την έχει κάνει ένας συμπατριώτης μας, ο Αντωναράκης, στην Αμερική. Φαίνεται όμως ότι τώρα προσδιορίζοντας την ύπαρξη ή όχι αυτών των βάρια του ανδρογονικού υποδοχείας στο περιφερικό αίμα, θα έχουμε καλύτερες πληροφορίες για την επιλογή της φαρμακευτικής θεραπείας πρώτης γραμμής σε αυτούς τους αρρώστους. Ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται σε αυτούς τους αρρώστους με μεταστατικό ευνουχοάντοχο, επαναλαμβάνω, καρκίνο του προστάτη, είναι ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει πρόημα να κάνουν θεραπεία με πλατίνα. Όχι το σεταξέλι, πλατίνα. Την πλατίνα την είχαν οι ογκολόγοι μέχρι τώρα σαν το όπλο εκείνο που απευθυνόταν στους όγκους με ενδοκρινή διαφοροποίηση αυτής της εξαρχής. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και άλλη μια κατηγορία αρρώστων με συγκεκριμένο γονιδιακό υπότυπο οι οποίοι θα ωφελούνται πρόημα από τη χορήγηση της πλατίνας. Και εδώ πέρα θα βγούνε δοκιμασίες οι οποίες θα μπορούν να αναγνωρίζουν πρόημα τους αρρώστους αυτούς. Κλείνοντας, όταν θελήσετε να διαβάσετε, είναι διαθέσιμα αυτά τα review. Τα έχω βάλει απλά και μόνο ότι είναι 3 review, τα οποία τι δίνουν
την νοοτροπία με την οποία εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στα επόμενα χρόνια και θα εξελιχθεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε δοκιμές όλων αυτών, των οποιονδήποτε δοκιμασιών, γονιδιακών, βιοδικτών ή οτιδήποτε άλλο, σε ομάδες πληθυσμού αρρώστων που θα είναι τεκμηριωμένες σε προοπτικές μελέτες. Ένα το πρώτο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζονται με μελέτες κόστους αποτελέσματος. Διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβά. Η προσωποποιημένη ιατρική, αυτό που ονομάζουμε γενικώς personalized medicine, δεν είναι φτηνή ιατρική, είναι ακριβή ιατρική. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί, εφαρμοζόμενη σωστά, να σου γλιτώσει πόρους οι οποίοι θα είναι τα φάρμακα τα οποία θα κυλάνε στους υπονόμους και χωρίς να έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αυτή η παλάτζα, το να βρει κανείς τη χρυσή τομή για τα χρήματα τα οποία θα σπαταλάει εντός εισαγωγικών από τη μια μεριά και θα γλιτώνει από την άλλη, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Και σας δίνω ένα απλό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στον καρκίνο του μαστού, κάνοντας μια συγκεκριμένη μοριακή γονιδιακή ανάλυση, παίρνουν την απόφαση αν θα κάνουν επικουρική χημειοθεραπεία οι ογκολόγοι μετά τη μαστεκτομή. Και αυτό το αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ, διότι έχει τεκμηριωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας ότι μπορεί να σου αλλάξει τη θεραπευτική απόφαση. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όλες αυτές τις καινούργιες δοκιμασίες θα πρέπει να τις υιοθετήσουμε εάν πέρα πάσης αμφισβητήσεως θα φτάσουν να μπορούν να μας αλλάξουν τη θεραπευτική μας απόφαση υπέρ του συμφέροντος των αρρώστων μας, εννοείται για αυτό το πράγμα. Αλλά ουσιαστικά είναι και το μέλλον της ιατρικής και ειδικά στο κομμάτι της ογκολογίας. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για το μεσημεριανό μας, έτσι δεν είναι? Έχω όμως ερώτηση εγώ. Τι χρησιμοποιείτε, σε ποιες περιπτώσεις τα χρησιμοποιείτε στο ιατρείο σας, κύριε Μητρόπουλε? Η άρρωστή μου είναι πολύ φτωχή, κύριε Χατζηχρήστο, για να μπορούν να πληρώσουν τέτοιου είδους πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και επίσης σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιριών, για να το πούμε και λίγο πιο σοβαρά, είναι δεδομένο ότι είναι μία ή δύο ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν αποδεχθεί κάποια από αυτά τα τεστ τα οποία σας είπα για τον καρκίνο του προστάτη, έτσι, γιατί για τα υπόλοιπα είναι ευχολόγιο το τι θα γίνει για αυτή την ιστορία, ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη που καλύπτουν το κόστος αυτό. Εκείνο το οποίο οφείλω... όμως. Δύο λεπτό, θα σας πω και κάτι άλλο επίσης. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη μια ολόκληρη ιστορία με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ογκολογία και από την όλη την ογκολογία, από την ουρολογία, είναι μόνο ο καρκίνος του προστάτη. Τα οποία πιστεύω, θα ήθελα να, και εύχομαι να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι κρυφό το ότι ήμουνα μέλος αυτής της Επιτροπής στο Υπουργείο. Α, ίσως. Ήμουνα, ναι. Δεν είναι κρυφό, είναι αναρτημένο στη διάβγεια αυτό. Ήμουνα ο μόνος ουρολόγος από τους όλοι οι υπόλοιποι ήταν ογκολόγοι εκεί πέρα μέσα. Ήταν κάτι παλαβό. Για μένα ήταν μια φοβερή εμπειρία. Πιστεύω ότι έγινε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά. Πάρα πολύ συστηματική δουλειά σε αυτούς τους καρκίνους που μελετηθήκανε. Θα αναρτηθούν αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για να εκφράσουν οι επιστημονικές εταιρείες και ανεξάρτητα άτομα τις απόψεις τους για αυτό το πράγμα. Το αν θα υιοθετηθούν στο τέλος δεν το ξέρω. Εγώ θα ήθελα να τα έβλεπα να υιοθετούνται. Αυτό το πράγμα γιατί το λέω, διότι αυτόματα σημαίνει ότι μια σειρά από πράγματα που δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΗ, με πρώτο και κύριο την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, εάν υιοθετηθούν από το Υπουργείο τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, θα πρέπει κατευθείαν και ο ΕΟΠΗ να αντιδράσει με τον αντίστοιχο τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική ιστορία για να το έχουμε υπόψη μας και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να ασκηθούν οι αντίστοιχες πιέσεις. Και γι' αυτό είναι εντελώς απαραίτητο να μην νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες από τις μεγάλες επιστημονικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίαρχα την Ευρωπαϊκή που
και σαν ορολογική εταιρεία έχουμε υιοθετήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά το ουσιαστικό είναι να μπορεί όχι να τα πληρώνει από την τσέπη του ο ασφαλισμένος, γιατί ειδικά ο ογκολογικός άρρωστος είναι ένας πολύ δυστυχισμένος άρρωστος από πολλές απόψεις, και αν του φορτώσουμε και το οικονομικό φορτίο αυτής της ιστορίας είναι ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν, απαντώ στην ερώτησή σας, γιατί απάντησα λίγο έτσι περίεργα ότι είναι πολύ φτωχή η άρρωστή μου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικό μέτρο. Δεν είναι το αν θα χρησιμοποιήσω εγώ ή εσείς κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του θεραπευτικού προτείνατε σε κάποια περίπτωση κάποια από τα τεστ μέσα στην Επιτροπή αυτή. Όταν τελείωσε η Επιτροπή, δεν είχαν βγει οι καινούργιες οδηγίες που προτείνανε τη χρήση του Prostate Health Index ή του 4K Test για την απόφαση για την αρχική βιοψία. Τα άλλα, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποδείξει την αξία τους, όπως λένε οι ευρωπαϊκές οδηγίες, η απάντηση είναι όχι, δεν προταθήκανε για αποζημίωση. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Καταρχήν πρέπει να πιστούμε ότι όλοι οι ουρολόγοι θα πρέπει να εφαρμόζουμε την ενεργό επιτήρηση σε ασθενείς με low grade νόσο. Είστε κι εσείς ρομαντικός, κύριε Βουλιά. Εγώ το εφαρμόζω αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σε περίπτωση επαναληπτικής βιοψίας, ποιο τεστ θα προέκρινες εσύ για να αποφασίσω για επαναληπτική βιοψία από τα διαθέσιμα αυτή τη δεδομένη στιγμή? Το Select MDX νομίζω πως θα μου έδινε τις πιο καλύτερες πληροφορίες και σαφώς καλύτερες από το PCA3. Αλλά παραμένει σχετικά ακριβό. Δεν είναι τεράστια ακριβό, αλλά έχει το κόστος του. Πόσο είναι το κόστος? Δεν θυμάμαι ακριβώς. 250. Όχι, 250 είναι το PCA3. Το PCA3 είναι. Όχι, το πρόσφατο του... Ποιο, το Select MDX? Πρόσφατο, πριν μια εβδομάδα είναι. Σοβαρά? Γιατί εγώ είχα μάθει για 450, αλλά... Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πάλι εγώ λέω ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχει κανείς μέσα στις αποζημιούμενες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει κάποιος που έχει την τσέπη του γεμάτη, ενώ δεν μπορεί να τα κάνει κάποιος που έχει την τσέπη του άδεια. Για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να υπάρχουν και τα δεδομένα τα οποία να είναι αδιάσυστα πριν πάρω τέτοιου είδους αποφάσεις που ένα μπάτζετ θα μου το τεινάξουν στον αέρα έτσι τα καλά καθόμενα. Για την κίστη? Για την κίστη δεν προβλέπεται τόσο σύντομα να έχουμε τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες που σας έδειξα για την επιλογή αυτών που θα κάνουν την εισαγωγική χημειοθεραπεία, έτσι. Μιλάμε πάντοτε για το μειοδυστικό. Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε 2-3 χρόνια ακόμα για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Διονύση, τι προβλέπεις στο μέλλον? Ο καρκίνος του προστάτου θα χειρουργείται ή δεν θα χειρουργείται? Αυτή είναι η ερώτηση που παραπέμπει στην αρχική Κρυβώς. Διαφάνεια να αρχίσω να κοιτάω την κρυστάλλινη σφαίρα σε αυτή την ιστορία. Πριν από 15 χρόνια είχα πει ότι οι ουρολόγοι θα χάσουν τον καρκίνο του προστάτη από τα χέρια τους. Ότι θα περάσει στα χέρια των επεμβατικών ακτινολόγων και επίσης των ογκολόγων. Νομίζω πως οι εξελίξεις των πραγμάτων μάλλον δικαιώνουν που τότε το είχα πει αυτό το πράγμα χωρίς να ξέρω το τι γίνεται τώρα. Το καινούργιο δεδομένο λοιπόν με τα νανοσφαιρίδια χρυσού και την εμφύτευσή τους μέσα στο προστάτη και τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων λέιζερ και μορφών θεραπείας με ενδοπροστατικές ίνες
που όλα αυτά τα κάνει ένας επεμβατικός ακτινολόγος, διότι έχοντας την πολυπαραμετρική μαγνητική πηγαίνει, κάνει, δείχνει αυτό το πράγμα. Νομίζω πως τον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη θα φύγει. Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα θα είναι ότι τα πολύ καινούργια φάρμακα κάποια στιγμή θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τον οποιοδήποτε χειρισμό. Ναι, πιστεύω ότι δεν έχουμε και τόσο μεγάλο μέλλον σαν χειρουργοί σε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, η γενιά η δικιά μας και η επόμενη θα είναι στα χέρια ακόμα. Και εγώ το λέω και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ φανατικός. Δηλαδή θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία να προωθήσει μελέτες με τους υπερηχούς, με τον 29 χέρι της κεφαλή, το εξάκφου, για να ξαναγυρίσει, να μην φύγει με την πολυπαραμετρική από τα χέρια μας η διαδικασία. Μόνο αυτό θα γίνει εάν μπορέσουμε να κάνουμε το αντίστοιχο που έχει γίνει τώρα, να βελτιωθεί το PIRATS, να γίνει με υπερήχους, να ξαναγυρίσει εγώ θα σε εμάς. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος αν κατάφερνα να δημιουργήσω ένα τμήμα ουροακτινολογίας το οποίο να έχει fusion τεχνολογία με τους υπερήχους, όπου να μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε επίπεδο λογισμικού τα δεδομένα από την μαγνητική τομογραφία στους υπερήχους. Σαφέστατα ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα, μην ξεχνάμε ότι το επόμενο βήμα από αυτήν δεν είναι το διαγνωστικό κομμάτι μόνο, είναι και το θεραπευτικό με οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με τα focal treatments πλέον. Εκεί αυτό θέλω να εστιάσω, γιατί τα focal treatments τώρα στο προστάτη αλλά και σε όλα τα όργανα του ουροπητικού νομίζω έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Είχα πάει σε ένα σεμινάριο στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι εγώ εκείνο που φοβάμαι τρομακτικά πολύ είναι την κακή χρήση από ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεκπαίδευτοι για τέτοιου είδους ιστορίες. Να σας θυμίσω ότι το HIFU στον καρκίνο του προστάτη γνώρισε μία αρνητική πορεία στην αρχή, μετά από έναν αρχικό ενθουσιασμό πριν από περίπου 10-12 χρόνια, γιατί τότε είχε ξεκινήσει, ακριβώς επειδή κάποιοι περίεργοι τύποι Ευρωπαίοι, που τους ξέρουμε όλους με όνομα και διεύθυνση, τα χρησιμοποίησαν λάθος και οδηγηθήκαν να έχουν ένα σωρό συρρήγγια. Ξαφνικά, όταν τα πράγματα μπήκαν στα χέρια ανθρώπων που δεν ήταν όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε και είχαν τη σωστή διάθεση και εκπαίδευση για αυτή την ιστορία, είδαμε ότι έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα με αυτά τα πράγματα. Να βάλουμε όμως και μία ακόμα παράμετρο. Νομίζω ότι η ειδικότητά μας υπολείπεται, δηλαδή εκτός από το νεφρό, είμαστε πάρα πολύ καταστροφικοί. Που άλλες ειδικότητες δεν είναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όγκο στην κίστη, πετάμε όλη την κίστη. Διαιτητικό, πετάμε όλη την κίστη. Προστάτη, το βγάζουμε ολόκληρο. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά θα εξελιχθούν με κάποιο τρόπο, να μην πετάς ένα ολόκληρο όργανο για έναν συγκεκριμένο καρκίνο μικρό και εντοπισμένο. Ναι, και να αποκτήσει τη σωστή διάσταση η λέξη minimally invasive treatment, έτσι, γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή το να ονομάζουμε την λαπαροσκοπική χειρουργική ή ρομποτική χειρουργική minimally invasive, εγώ γελάω. Έτσι, χαχανίζω, μάλιστα, σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι άλλον λεξούλα να πω για αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν την κάνει ελάχιστη επεμβατική επειδή είναι από 4 τρύπες η όλη ιστορία. Είναι το ίδιο ακροτηριαστική και ριζική χειρουργική όπως και είναι και η ανοιχτή χειρουργική. Άρα ναι, η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε σαφέστατα πολύ πιο εστιασμένες θεραπείες με την πραγματική έννοια του όρου. Και αν θέλετε τις θεραπείες εκείνες οι οποίες θα υποβοηθούνται και από άλλες ειδικότητες. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι αυτή την τεχνολογία που σας περιέγραψα προηγουμένως με τα νανοσφαιρίδια χρυσού και την εμφύτευσή του στον προστάτη μέσα, η οποία γίνεται σε δύο μέρη στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, όπου απλά και μόνο βρίσκεται ένας παλιός μου φοιτητής, τον οποίο τον βοήθησα και κάνει ειδικότητα ουρολογίας εκεί πέρα και με κρατάει ενήμερο για τις τελευταίες λεπτομέρειες του τι γίνεται σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι εμπλεγμένο το παιδί σε αυτό το πρωτόκολλο. Εξαιρετικό παιδάκι, πραγματικά τον χαίρεται η ψυχή μου με τα πράγματα που έχει κάνει μέχρι τώρα.
και είναι δεύτερο χρόνο ειδικότητα. Τα κάνουν και εκείνο που κουβέντιασα μαζί του ήταν ότι ποιος τα κάνει, βρε Χάρη, αυτές τις ιστορίες. Και απάντησε, μου λέει, κύριε καθηγητά, ξέρετε, τα κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν, εδώ θα μπει για άλλη μια φορά ότι θα τα κάνει εκείνος που θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένος. Άρα λοιπόν, θα πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, γιατί θα το ξαναγυρίσουμε από εκεί που αρχίσαμε στην ιστορία της εκπαίδευσης, γιατί ναι, είναι εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Δεν θα μπορούμε να πούμε ότι στον επεμβατικό ακτινολόγο δεν θα το κάνεις εσύ, γιατί είναι ουρολογικό. Αν το ξέρει καλύτερα από εμάς, θα το κάνει αυτό. Τότε ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των καρδιολόγων και των αγγιοχειρουργών, που μπήκαν οι αγγιοχειρουργοί σήμερα, έτσι. Αντί να υπεραμυνθούν ότι είναι χειρουργοί, μπήκαν κατευθείαν και έγιναν επεμβατικοί αγγιοχειρουργοί και δεν άφησαν τους ακτινολόγους να τους το φάνε όλη την ειδικότητα. Όπως επίσης είναι δεδομένο ότι οι καρδιοχειρουργοί δεν θα αφήσουν τόσο εύκολα το πεδίο στους επεμβατικούς καρδιολόγους να τους φάνε τις αλλαγές των βαλβίδων, έτσι τα καλά καθούμενα, τώρα που θα μπορούν να τις κάνουν διακαθετεριακά, έτσι, καθετεριάζοντας απλά και μόνο την καρδιά. Και έχουν τους καρδιολόγους που τους την έχουν πέσει, βέβαια. Ναι, βέβαια, αλλά πάλι είναι δεδομένο. Το βλέπουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Ποιοι το ξεκινήσανε, επεμβατικοί καρδιολόγοι. Αν το μάθουν να το κάνουν καλύτερα, με γεια τους, με χαρά τους. Δεν είναι. Νομίζω πως η κοινωνία πλέον αλλάζει και παρεμβαίνει με το δικό της τρόπο, δημιουργώντας τις καινούργιες ισορροπίες. Και γι' αυτό το λόγο, αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά, να είμαστε έτοιμοι να μην είμαστε δογματικοί, είτε απορρίπτοντας είτε υπερθεματίζοντας. Και εντάξει, είναι μια ιστορία εξυπνάδας και μύτης να δει κανείς που πάνε τα πράγματα. Εντάξει, αν έχει όμως τα μάτια του κλειστά, δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Να μην ξανακάνουμε, κύριε Πρόεδρε, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη που η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία έλεγε ότι όχι, η γονιμότητα είναι δικιά μας, η παιδορολογία είναι δικιά μας κτλ. Γιατί στην πραγματική ζωή, γι' αυτό έχουμε τεράστιες ήττες ιστορικά, στην πραγματική ζωή αυτός που κερδίζει είναι αυτός που το ξέρει. Σωστό είναι αυτό. Εγώ εκείνο το οποίο, αν το θέλουμε σε πρακτικό επίπεδο, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι πρακτικός, πώς υλοποιείται κάτι τέτοιο. Οι μεγάλες κλινικές της χώρας, είτε είναι πανεπιστημιακές είτε είναι του ΕΣΥ, υιοθετούν την έννοια ότι ήρθε αυτό το καινούριο πράγμα. Fellowship σε εκείνο το κομμάτι. Πάρε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν αυτή τη δουλειά, τούτο τ' άλλο, δεν πανάνε ακτινολόγοι, δεν πανάνε ό,τι θέλει. Φτιάξε εσύ το fellowship, στήστο και βγάλε ουρολόγους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Παράδειγμα, είναι η εξυπνάδα. Το fusion biopsy. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχω σκοπό να προσπαθήσω και μέχρι τη ιδέα να το κάνω. Έτσι, την ιστορία να στηθεί στην πανεπιστημιακή κλινική στο Λαϊκό, να στηθεί ένα fellowship από τη στιγμή που σας είπα, όπως σας είπα χτες, ότι υιοθετήθηκε πλέον από στην ειδικότητα ότι θα είναι το εξάμεινο της ουροακτινολογίας, η περιχολογίας. Περιχολογίας, ναι. Να υπάρχει ένα τέτοιο fellowship, αλλά ποιον θα φέρω. Θα στείλουμε γιατρούς να εκπαιδευτούν πάνω στο θέμα αυτό. Τι fellowship? Ουροακτινολογίας, με την έννοια της υπερηχολογίας για αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι το απλό? Ότι θα φέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακτινολόγος για να σου μάθει την ιστορία. Πάντως, για να καταλάβετε αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι θα είναι ανοιχτό, και πείτε γιατί να είναι ανοιχτό. Γιατί η γνώση δεν μπορεί να είναι περιορισμένη. Δεν μπορεί να βάζεις, όχι, αυτό θα το κάνουμε για μας. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή βλέπω πρόσωπα που ήταν και συμμετείχαν στο σεξ, που ήταν, τι ήταν, μαθήματα κλινικής σεξολογίας για γιατρούς. Και θυμόσαστε πολύ καλά ότι είχαμε και γυναικολόγους και γενικούς γιατρούς κτλ. Ποιοι από αυτούς χρησιμοποίησαν τη γνώση? Μόνο οι ουρολόγοι. Και όσοι ήρθαν εκεί κάνουν καλύτερο γιατρείο, πιστεύω, σήμερα. Και έχουν ασθενείς οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι. Άρα μην το πάμε κοντόφθαλμα. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η πρόταση που κάνει ο κ. Μητρόπουλος, το έφερα σαν παράδειγμα αυτό. Δημήτρη, να πω και κάτι άλλο σε αυτό το πράγμα. Ακόμα και με τρόπο εμπορικό, αν το δει κανείς αυτό, που πάλι
γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω πως παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Αναγκαστικά, επειδή η ίδια η ζωή το επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Είναι εκείνη η ιδιωτική πρωτοβουλία που θα επιβάλλει με τους δικούς της κανόνες και με τους δικούς της τρόπους και τα καινούργια αυτά πράγματα. Απλά και μόνο οι καθήλυν αρμόδιοι, οι θεσμικοί παράγοντες που ήταν και θα παραμείνουν, γιατί δεν μπορεί να είναι ποτέ διαφορετικά, και ποιοι είναι αυτοί, οι επιστημονικές εταιρείες και το πανεπιστήμιο. Κακά τα ψέματα, αυτοί είναι οι θεσμικοί παράγοντες που θα έχουν την ευθύνη στα χέρια τους για να φτιάξουν τα καινούργια δεδομένα. Γιατί θα έρθουν εμπορικά και οι έτοιμοι από το εξωτερικό και τούτο και τ' άλλο. Αυτό εγώ δεν το βλέπω ότι είναι ούτε κίνδυνος ούτε οτιδήποτε άλλο. Διότι κάποιος βολεμένος ο οποίος με την καινούργια τάδε τεχνολογία θα βγάζει τα ωραία του λεφτουδάκια και θα περνάει μια χαρά στη Γαλλία για παράδειγμα ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού ή στην Αμερική. Για ποιο λόγο να τα παρατήσει εκείνα τα ωραία του λεφτουδάκια και να έρθει να μην βγάζει λεφτουδάκια στην Ελλάδα τη φτωχή, που θα παραμείνει φτωχή για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν μην τρομάζουμε σε αυτές τις ιστορίες ότι θα μας τα φέρουν κάποιοι άλλοι και θα κάνουν και θα δείχνουν. Γι' αυτό και επιμένω ότι θεσμικά τα όργανα αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλα στην κυριολεξία και έτοιμα να προσφέρουν τη νέα εκπαίδευση. Αυτό είναι το πιο πάντως, σημαντικό. Πάντως, όπου έγινε ιστορικά κέντρα σε ουρολογικές κλινικές οργανωμένα, κρατήθηκαν στην ειδικότητα. Π.χ. ουροδυναμικοί δήθεν προσπαθούν, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ οι γυναικολόγοι να το πάρουν. Πήραν κάτι ψιλοκομμάτια με τις ταινίες κτλ. Τώρα που θα ανατραπεί να δω τι θα κάνουν. Γονιμότητα. Γιατί ακριβώς εμείς δεν ξέραμε ούτε την αζωοσπερμία, ούτε μπήκαμε ποτέ να τη μάθουμε και εκεί τη χάσαμε. Αντίθετα στο σεξ που οργανωθήκαμε μέσα από το Κεσάι και τα λοιπά, δεν μπόρεσε κανένας να το πειράξει. Έχουμε πολλά ιστορικά παραδείγματα όπου χάσαμε κάποια κομμάτια γιατί δεν οργανωθήκαμε, όπως η παιδοουρολογία ας πούμε, έτσι, που χάθηκε. Κερδίσαμε κάποια άλλα που οργανωθήκαμε πολύ, όπως η ουροδυναμική. Δηλαδή τώρα μπορεί να γίνει κάτι χωρίς οι ουρολόγοι, οι ουροδυναμίστες, μια σοβαρή εκδήλωση να είναι παρόντες. Δεν γίνεται. Όντως τα τμήματα έχουν κερδίσει έδαφος. Η ουρογενετική ογκολογία, Φερρυππίν, το παλεύει ακόμα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό της ουρογενετικής ογκολογίας, εάν και κατά πόσον οι Έλληνες ουρολόγοι είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του προστάτου σε όλες τις εκφάνσεις του. Και θα έπρεπε. Φυσικά και δεν είναι. Συνεπώς, αυτό θέλω να πω. Ότι έχουμε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι. Το οποίο ένα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Όχι, δεν νομίζω πως έχουμε χάσει. Θα το χάσω. Εγώ διαφωνώ ούτε σε αυτό το πράγμα. Διαφωνώ με αυτή την ιστορία. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να πολεμήσουμε για να φτιάξουμε είναι την συνεργασία, διότι το ζούμε όλοι μας ότι θα κάνει τον κύκλο του ο άρρωστος, θα περάσει ό,τι περάσει με τον ογκολόγο και μετά στον ουρολόγο θα ξανάρθει στο τέλος. Δηλαδή, όταν είναι να έχει κάποιο ουρολογικό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι οι ισορροπίες βρίσκονται σε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, γιατί μην μπαίνουμε και στην έννοια αυτό της αυτό είναι πάνω. Κρίσιμο το κομμάτι, γιατί έρχεται και το μπαμ αύριο το απόγευμα που θα το ανοίξουμε το κεφάλαιο, ότι ανατρέπονται όλα στον καρκίνο της σχίστης. Έρχεται, δεν είναι μόνο του προστάτη. Αύριο θα τα πούμε σε συνέχεια. Και τι θα γίνει. Λοιπόν, ολοκλήρωσε το τέλος πάντων, για να πάμε να ξεκουραστούμε, να φάμε να ξεκουραστούμε. Εγώ δεν αισθάνομαι περίεργα πάντως σε σχέση, επειδή το κομμάτι της ογκολογίας είναι εκείνο το οποίο ασχολούμαι ιδιαίτερα. Εγώ δεν αισθάνομαι απειλή από τους ογκολόγους. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.